Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Grand Hotel. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις εξελίξεις που θα παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα, με τον Νικόλα για μία ακόμη φορά να προσπαθεί να πείσει τον Πέτρο ότι δεν έχει καμιά ελπίδα με την Αλίκη. Ο Ρήγας κάνει τα πάντα για να εντυπωσιάσει σε σχέση με εκείνον που δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Την ίδια στιγμή ο Χρόνης συνεχίζει να έχει σοβαρές υποψίες ότι η Βασιλική μπορεί να είναι ήδη νεκρή και ότι η εξαφάνισή της συνδέεται με το φόνο της Ρόζας. Μέσα σε όλα, ο Ρήγας, μετά την ενημέρωση της Αγγέλας ότι το παιδί της Ελένης δεν είναι του Νικόλα, εξακολουθεί να φοβάται ότι η αποκάλυψη της δικής του εμπλοκής είναι επικίνδυνα κοντά. Η Ελένη, για μία ακόμη φορά, θα είναι αρρωγός στο σχέδιο που θα καταστρώσει. «Θα γίνεις βοηθός οικονόμου. Θα είσαι τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Θα γίνεις η σκιά της Αγγέλας». Σχεδόν τη διατάζει. Μέσα σε όλα, ο Ιορδάνης προσπαθεί να αποφύγει τον αναγκαστικό γάμο του με την Καλλιόπη. Και τώρα που στο ξενοδοχείο κατέφτασε η Βενετία, η πανέμορφη αδερφή της έχει μπει σε μπελάδες μεγαλύτερους. Στο μεταξύ, όταν ο Πέτρος πηγαίνει εκεί, βρίσκει κάποια αντικείμενα που θα το συγκλονίσουν, αλλά κάποιος θα θελήσει να του κλείσει το στόμα. Ωστόσο, καταφέρνει να διαφύγει. Ο Πέτρος συγκλονίζεται καθώς μαθαίνει πράγματα για τη ζωή της αδερφής του που δεν τα είχε φανταστεί ποτέ, και η Αλίκη στέκεται δίπλα του. «Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό που περνάς, αλλά για ό,τι χρειαστείς είμαι εδώ για σένα», είναι τα λόγια της. «Σας ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς», της απαντάει εκείνος. Μέσα σε όλα, ο Χαραλάμπης εκμυστηρεύεται στη Θεόνη αυτά που έμαθε για τη Βασιλική, και αυτό τους φέρνει ακόμη πιο κοντά. Η Ελένη πάλι, έχοντας πάρει τη θέση της βοηθού οικονόμου, έρχεται αντιμέτωπη για ακόμη μία φορά με την Αγγέλα. «Όλο μπροστά μου είσαι εσύ. Κοίτα να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί είναι λίγα τα ψωμιά σου εδώ μέσα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες και σε κρατάνε, αλλά δεν είναι για πολύ την απειλή. Αυτό κάνω, τη δουλειά μου», της απαντάει η νεαρή γυναίκα με θράσος. Την ίδια στιγμή ο Ιορδάνης αρχίσει να φλερτάρει επικίνδυνα με τη Βενετία, προκαλώντας την οργή της Καλλιόπης όταν τους πιάνει στα πράσανα ενώ το τροπούν, αλλά και του πατέρα της που δεν θα ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές και να ρεζιλευτεί το όνομά του. Και ενώ αυτά γίνονται στο ξενοδοχείο, ο Χρόνης ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα του Πέτρου και τη συγγένειά του με τη Βασιλική, αλλά και κάποιες αλήθειες από το παρελθόν του που δεν γνωρίζει κανείς άλλος. «Εμείς οι δύο πρέπει να μιλήσουμε. Ποιος είσαι», του λέει όταν πηγαίνει και τον βρίσκει. Ο Πέτρος πλέον καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζει με υπεκφυγές και ότι ο κλοιός έχει στενεύσει επικίνδυνα γύρω του. Η συζήτηση μεταξύ τους παίρνει απροσδόκητη τροπή, αφού αποκαλύπτει στον αστυνόμο τον πραγματικό λόγο που έχει πάει στο Grand Hotel και τι ακριβώς είναι αυτό που ψάχνει. Ταυτοχρόνως οι αρχές βρίσκουν ένα ακόμη πτώμα. Είναι η Βασιλική? Ο Πέτρος, διαλυμένος ψυχολογικά, οδηγείται από το Χρόνη μπροστά στο άψυχο σώμα μιας κοπέλας για να αναγνωρίσει αν είναι η αδερφή του. Είναι κυριολεκτικά διαλυμένος και δεν νιώθει ότι μπορεί να αντέξει μια τέτοια αποκάλυψη. Όμως το νεκρό κορίτσι δεν είναι η Βασιλική. Στο μεταξύ, η Αλίκη ανήσυχη ψάχνει να μάθει για ποιο λόγο έφυγε ο Πέτρος από το ξενοδοχείο με την αστυνομία. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει συμβεί και ο νους της πάει στο χειρότερο, ότι μπορεί να έχει συλληφθεί. Παράλληλα, ο Χαραλάμπης επισκέπτεται το Grand Hotel και προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για τον Πέτρο από την Αγγέλα. Αργότερα η Αγγέλα, σίγουρη ότι ο Νικόλας θα πληγωθεί βαθιά από την Ελένη, βγάζει απέναντί της το πιο σκληρό της πρόσωπο. «Είσαι μία τυποτένια. Δεν έχεις αισθήματα και σε νοιάζει μόνο ο εαυτούλης σου, βρωμοθήλικο. Ποιος ξέρει με ποιον έκανε στο μούλικο. Μη ξαναπλησιάσεις το γιο μου, γιατί δεν ξέρεις τι είμαι ικανή να κάνω και δεν θέλεις να το μάθω. Την απειλή». Μέσα σε όλα ο Χρόνης θα συνεργαστεί με τον Πέτρο, την Αλίκη και τον Νικόλα
για να καταφέρουν να πιάσουν τον δολοφόνο με το χρυσό μαχαίρι μέσα στο ξενοδοχείο. Οργανώνουν ένα ολόκληρο σχέδιο, στο οποίο καθένας από αυτούς έχει το πόστο του. Θα βρεθούν όμως μπροστά σε ένα σωρό δυσκολίες που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Και αυτό είναι το λιγότερο. Μια λυκημένη άναυδη όταν ο Χρόνης της αποκαλύψει το ένοχο παρελθόν του Πέτρου. Δεσποινής Γαζή, επειδή βλέπω ότι νοιάζεστε για τον Πέτρο Ασλάνογλου και σέβομαι την αγνότητα των προθέσεών σας, οφείλω να σας ενημερώσω για το ποιόν του που δεν είναι καθαρό. Έχει κάνει φυλακή. Η Αλίκη είναι πολύ απογοητευμένη με τον Πέτρο. Πώς μπόρεσες να μου κρύψεις κάτι τέτοιο? Εγώ σε εμπιστεύτηκα και εσύ μου παρουσιάστηκες ως άλλος και δεν ξέρω πόσα άλλα ψέματα μου έχεις πει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μη με ξαναενοχλήσεις και φρόντισε να μην ξαναβρεθείς μπροστά στο δρόμο μου, του λέει θυμωμένη. Εκείνος προσπαθεί να της εξηγήσει, αλλά η κοπέλα αποφασίζει να κόψει κάθε σχέση μαζί του. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Ελένη δέχεται χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση που της γίνεται για να δουλέψει σε άλλο ξενοδοχείο και αποφασίζει να εγκαταλείψει το Grand Hotel. Η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να την εμποδίσει, ενώ η Σοφία θα συνειδητοποιήσει ότι η Ελένη είναι εκείνη που πρόκειται να της δώσει το παιδί της. Ο Χαραλάμπης με τη σειρά του, σίγουρος πια ότι γνωρίζει το μυστικό του Πέτρου, τον πλησιάζει και του αποκαλύπτει την αλήθεια για το κοινό παρελθόν τους. Κανείς όμως δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο δολοφόνος με το χρυσό μαχαίρι συνεχίζει να κινείται ανενόχλητος μέσα στο ξενοδοχείο. Αυτή τη φορά θύμα του είναι ο Νικόλας, ενώ ένα ακόμη μαχαίρι εμφανίζεται και εξαφανίζεται από τη θέση του. Ο Ιορδάνης πάλι νομίζει ότι βρήκε την ιδανική λύση για να αποφύγει το γάμο του με την Καλλιόπη. Εκείνη όμως, τυφλωμένη από τη ζήλια, οδηγείται σε μια δολοφονική ενέργεια με τραγικό αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί σμπρώχνει την αδερφή της που είναι καθισμένη στο παράθυρο και η κοπέλα πέφτει στο κενό. Μέσα στον πανικό, ο Πέτρος προσπαθεί να προσεγγίσει την Αλίκη αφήνοντάς της ένα σημείωμα, το οποίο θα πέσει στα χέρια του Ρίγα. Τέλος, ο Πέτρος μιλά στην Αλίκη για τη ζωή του στη Σμύρνη και της αποκαλύπτει την κρυφή του σχέση με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν και οι δύο. Η Σοφία με τη σειρά της είναι αποφασισμένη να βρει τι μπορεί να κρύβει ο Ρίγας, αλλά αυτό που θα ανακαλύψει θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη μητέρα της. Ταυτοχρόνως η Πελαγία προσπαθεί να προσεγγίσει ξανά το Βλάση, αλλά η αντίδρασή του θα την ξαφνιάσει. Όσο για τον Ιορδάνη, αντιμετωπίζει την Καλλιόπη, όμως η μεταξύ του σύγκρουση θα φέρει μια προσδόκητη εξέλιξη με συνέπειες σε όλη την οικογένεια Γαζή. Και μέσα σε όλα, ο Χρόνης είναι πεπισμένος ότι ο δολοφόνος με το χρυσό μαχαίρι θα χτυπήσει ξανά αυτό το βράδυ. Μαζί με το Βαγγέλη και μια ομάδα εθελοντών περιπολούν τα σοκάκια στο χωριό, την ίδια στιγμή που η σκιαένος άντρα ακολουθεί την Αλίκη στους διαδρόμους του ξενοδοχείου. Μια κραυγή ακούγεται στο σκοτάδι και μια ανελαίτη καταδίωξη ξεκινά. Θα καταφέρουν άρα για να σταματήσουν τον δολοφόνο? Εσείς μείνετε μαζί μας συντονισμένοι και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο, όπως και ένα σχόλιο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!